Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Υπουργό, την κυρία Μενδώνη και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Διδασκάλου του Υπουργείου Πολιτισμού για την έλευσή του στην Τρίπολη και να τους ευχαριστήσω πολλές φορές για μια δημιουργική συνάντηση, σύσκεψη που έγινε εδώ, η οποία ήταν και πολύωρη και έδωσε λύσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Ενημερωθήκαμε όλοι για το ποια είναι η κατάσταση ακριβώς με την πορεία των έργων πολιτισμού, των έργων σε αρχαιολογικούς χώρους, σε κηρυγμένα μνημεία και το τι χρειάζονται, τι χρειάζεται να γίνει επιπλέον σε κάθε νομό. Προσδιορίσουμε ακριβώς τα χρήματα τα οποία έχουμε, τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε και σε 6 μήνες από τώρα θα είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί, συνέργεια όλων των υπηρεσιών οι οποίες ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα για να αξιολογήσουμε την πορεία μας και να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Αυτό για το οποίο συμφωνήσαμε είναι να γίνει γρήγορα η απορρόφηση των πόρων που έρχονται από το ΕΣΠΑ, να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να επιστρέψουμε πόρους, διότι θα είναι πράγματι τραγωδία αν συμβεί αυτό. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, τους εφόρους αρχαιοτήτων και τους υπαλλήλους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνδέονται με το ΕΣΠΑ ΠΕΠ και υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε στον αγώνα που δίνουν για τη διάσωση της πατρογονικής κληρονομιάς. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ήταν ιδιαίτερη χαρά μας που σήμερα στην Τρίπολη μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τους διευθυντές των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους αρμοδίους εφόρους αρχαιοτήτων των περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου, κάναμε μια εξαιρετικά επικοδομητική συζήτηση για την πορεία των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του επιχειρησιακού περιφερειακού προγράμματος 2014-2021 και κυρίως τις προοπτικές που έχουμε με νέες εντάξεις, με νέες χρηματοδοτήσεις αρχαιολογικών έργων, έργων υποδομών πολιτισμού στις 5 περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Ήδη με τον κύριο Περιφερειάρχη και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, τους οποίους πραγματικά ευχαριστώ εκ μέρους όλων των υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα και εμού προσωπικά για την εξαιρετικά καλή συνεργασία, πάντοτε υπήρχε συνεργασία, εξακολουθεί να υπάρχει, καταλήξαμε σε μία σειρά έργων που τους αμέσως επόμενους μήνες μπορούν να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Καταλήξαμε, όπως σας είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, σε μία σειρά έργων τα οποία πρέπει να οριμάσουν ώστε να προλάβουμε στο επόμενο εξάμηνο να τα εντάξουμε εξασφαλίζοντας και την υλοποίησή τους στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι και η Περιφέρεια Πελοποννήσου και φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού, εφόσον αυτή είναι και η αρμοδιότητα την οποία του έχει αναθέσει η Πολιτεία, ενδιαφέρεται απολύτως για την συντήρηση, ανάδειξη, προβολή και κοινωνικοποίηση των εξαιρετικά σημαντικών μνημείων της Πελοποννήσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν και τη δυνατότητα και τη γνώση να υλοποιούν έργα επιμνημείων, επί αρχαιολογικών χώρων στον περιβάλλοντα χώρο τους. Αυτό το οποίο εξασφαλίζει η εξαιρετικά καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η χρηματοδότηση. Χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν μπορούν να προχωρήσουν συστηματικά και με ακέραιο τρόπο όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Είναι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχουν άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο ζωής της κοινωνίας, των τοπικών κοινωνιών της Πελοποννήσου. Ο πολιτισμός είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Ο πολιτισμός είναι και οικονομία. Με την λογική λοιπόν αυτή προχωρήσαμε σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για τις 5 περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι ήταν εδώ παρόντες και φυσικά τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πολύ θετική
πολύ αγαθή προαίρεση, θα έλεγα, και την πολύ θετική συνεργασία για πολλά χρόνια. Δεν τους γνώρισα χτες, τους ξέρω εδώ και πολλά χρόνια και θεωρώ ότι η συνεργασία είναι πράγματι υποδειγματική.